πω ευχαριστώ σε όλους, σε όσους συνέβαλαν για αυτή τη μεταμόρφωση. Πέρασες καλά? Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Μαρία μου. Εμείς περάσαμε πιο όμορφα μαζί με τη Δήμητρα, γιατί είδαμε ότι το ευχαριστήθηκε. Η Δήμητρα είναι μια γυναίκα η οποία είναι στην πέμπτη δεκαετία. Όταν ήρθε στο χώρο. Ελά, αυτή είναι η καλή δεκαετία. Εννοείται. Όταν ήρθε στο χώρο, μας είπε ότι θέλω να αναλλάξω, αλλά αυτό που μας εστιαίσει την προσοχή είναι ότι θέλουμε πρόσωπο. Ναι. Θέλω πρόσωπο, θέλω πρόσωπο. Και όχι θέλω πρόσωπο, θέλω να κάνω κάτι που να μην είμαι άλλη. Το τόνισε πάρα πολλές φορές και το τονίζουν και οι περισσότερες που έρχονται. Λοιπόν, ευτυχώς, παιδιά, πια. Ναι, έτσι. Εντάξει, γιατί έχει γίνει λίγο κακή μόδα αυτή η παραμόρφωση. Δηλαδή, εντάξει, να βοηθήσουμε, ναι, αλλά όχι να. Είπαμε να δείξουμε πιο φρέσκια, να δείξουμε ίσως και 5-6 χρόνια πιο νέα, αλλά να είναι η Δήμητρα, να μην είναι κάτι άλλο. Η Δήμητρα, όταν ήρθε στον χώρο, δεν είχε πολύ μεγάλη ανάγκη στο σώμα. Αν και κάναμε λίγο σύσφυξη, λίγο μπράτσα, λίγο κυλίτσα. Αυτό όμως που δώσαμε έμφαση είναι στο πρόσωπο. Χρησιμοποιήσαμε το Power Lift. Εδώ γιατί τη ζωγραφίζετε? Θα σου πω γιατί. Γιατί το πρόσωπο της Δήμητρας και όλων των γυναικών, δυστυχώς, αυτό που φωνάζει την ηλικία είναι η βλεφαρόπτωση, είναι η ρητίδα και το προγούλι. Okay. Δυστυχώς αυτά τα τρία φωνάζουν την ηλικία μας. Λοιπόν, η Δήμητρα με το Power Lift φτιάξαμε το οβάλ του προσώπου, φτιάξαμε τη βλεφαρόπτωση και φτιάξαμε και τη ρητίδα. Και για να προλάβω να πω, να μην νομίζω ότι είναι κάτι άλλο, θέλω η Δήμητρα να κάνει εκφράσεις, να μην νομίζω ότι έχουμε κάνει κάτι άλλο πέρα από το Power Lift. Κάναμε μία θεραπεία. Είναι φοβερή η αλλαγή, παιδιά. Γι' αυτό οι περισσότεροι θα πιστεύουν ότι κάναμε κάτι άλλο. Λοιπόν, κάναμε Power Lift, το οποίο Power Lift είναι μία τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί το Deep View. Ο γιατρός που το χειρίζεται χρησιμοποιεί την τεχνολογία Deep View, ώστε να πηγαίνει με ακρίβεια στο σημείο που έχει ανάγκη και να χρησιμοποιεί τους υπέρυχους. Και αυτό που κάναμε με το Power Lift είναι να ενεργοποιηθεί το κολαγόνο ώστε να δουλεύει από μέσα προς τα έξω. Με μία θεραπεία, τρία προβλήματα. Και αυτό που θέλω να πω, Φέη μου, είναι ότι πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι είναι πολυτέλεια, ότι σε αυτούς τους χώρους έρχονται οι celebrity, αυτοί που έχουν χρήματα. Αυτό που θέλω να πω, ότι στα Medi Cosmeti μπορούν να έρθουν άνθρωποι με το χαρτζηλίκι του μήνα, πραγματικά δηλαδή, μην φοβηθούν ότι όλα αυτά είναι ακριβά ή ότι θα στοιχίζει πάρα πολύ. Είναι οικονομική θεραπεία. Αν όχι, ξέρετε, θα πιάσετε εδώ τη Μαρία, ναι, και θα της πείτε, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ναι, να βρούμε έναν τρόπο. Επειδή το ξέρω ότι είσαι πάντα εκεί, γι' αυτό το λέω. Είναι οικονομική θεραπεία, είναι θεραπεία αποτελεσματική, είναι μία θεραπεία. Φαντάσου ότι η Δήμητρα, επειδή τη δουλεύουμε 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, μία μισή εβδομάδα. Πόσες φορές έκανε? Μία θεραπεία. Μία θεραπεία μόνο έκανε. Και είναι να κάνει τώρα στις 30 μέρες άλλη μία. Θα μου το συνεχίσετε το κορίτσι. Ναι, εντάξει. Και το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε έχει χτίσιμο. Δεν είναι τις θεραπείες που θα κάνεις μία θεραπεία και σε ένα μήνα θα τη δεις να επανέρχεται στο αρχικό. Είναι θεραπεία που χτίζει. Δηλαδή, αν τη δεις σε ένα μήνα, θα δεις ότι έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και εκεί θα κάνουμε και το επαναληπτικό ή το διορθωτικό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Γιάννη μου, είχες να δουλέψεις ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε βαφτεί σχεδόν ποτέ. Ναι. Δεν είναι φοβερό.